Ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων σας ευχαριστεί για τη συμμετοχή σας. Είναι η τέταρτη φορά που οργανώνουμε συνάντηση ορειβασίας και περιβάλλοντος στο Μέναλο. Γιατί πιστεύουμε ότι το Μέναλο, αυτό το φανταστικό οικοσύστημα που μας έχει χαρίσει η φύση, πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να το αγαπήσουμε, να το γνωρίσουμε για να μπορέσουμε να το προστατεύσουμε. Είναι σημαντικό ότι όλα όσα γίνονται δεν θα είχαν καμία αξία αν δεν ήταν αυτό το περιβάλλον, αν δεν ήταν αυτά τα χωριά, αν δεν ήταν αυτός ο ιστορικός τόπος. Και πραγματικά αυτή την προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια έχουμε κάνει με όλες αυτές τις συναντήσεις, με όλες αυτές τις δραστηριότητες σε συνεργασία και με τον ΕΟΣ Τρίπολης, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό που πραγματικά το περιβάλλον. Θα το απολαύσετε κι εσείς σήμερα και θα δείτε έτσι, πραγματικά θα νιώσετε κι εσείς την ανάγκη όλη αυτή την προσπάθεια, να βοηθήσετε σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Είμαστε ευτυχείς ότι σε αυτή την προσπάθεια βρίσκουμε συμπαραστάτες. Το Δήμο Τρίπολης, το Δήμο Γορδινίας, αλλά και όλους τους τοπικούς φορείς των χωριών, γιατί και αυτοί έχουν κατανοήσει ότι μόνο αν διατηρήσουμε αυτό πραγματικά το περιβάλλον, μόνο αν διατηρήσουμε αυτό το οικοσύστημα, τότε μόνο έχουν αξία όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε και μπορεί να βοηθήσει και στην ζωντάνεμα των χωριών μας και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Είναι σημαντικό να σας πω ότι παρά τον άσχημο καιρό, γιατί και από χτες είχαμε προγραμματίσει να ξεκινήσει αυτό το διήμερο, είναι μεγάλη συμμετοχή όλων των ορειβατικών συλλόγων και φυσικά έχουμε και πάρα πολλές ακυρώσεις λόγω του καιρού. Φανταστείτε ότι σήμερα θα ήταν πάνω από 20 σύλλογοι και πάνω από 500 άτομα είχαν δηλώσει. Θέλω να πω το εξής, ότι σήμερα γενιάζουμε και ένα καινούριο μονοπάτι, ένα μονοπάτι ιστορικό που ξεκινάει από αυτό εδώ το χωριό, την ιστορική Πιάνα, και θα περάσουμε τα λιμέρια τα Κολοκοτρονέικα. Είναι στα πλαίσια ενός δικτύου μονοπατιών που ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων, με τη βοήθεια όπως είπα και των Δήμων και των Φορέων και του ΕΟΣ Τρίπολης, έχουν συμβάλει ώστε να δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο μονοπατιών, το οποίο είναι περίπου 300 χιλιόμετρα, σας το έχουμε στο χάρτη, έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό κομμάτι του και κάθε χρόνο εγκαινιάζουμε και ένα, όπως θυμάστε πέρσι είχαμε εγκαινιάσει στην Υφασία ένα άλλο κομμάτι του μονοπατιού και φυσικά θα προχωρήσουμε για να το τελειοποιήσουμε, για να μπορεί ο κάθε ορειβάτης, ο καθένας φυσιολάτρης να μπει με ασφάλεια για να περπατήσει όλο το Μέναλο. Σήμερα, όπως είπα, εγκαινιάζουμε αυτό το μονοπάτι που είναι εθελοντική δουλειά του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων και των ανθρώπων που από όλα τα χωριά που βοήθησαν το σαφτήκαμε. Εδώ θέλω να τονίσω τη μεγάλη βοήθεια που είχαμε, οικονομική, από το Δήμο Τρίπολης και από το Δήμο Γορδινίας και να αγοράσουμε τις ταμπέλες, τα σηματάκια κλπ. Αλλά και για τη διοργάνωση όλης αυτής της εκδήλωσης. Λοιπόν, θέλω να σας καλωσορίζουμε στην Πιάνα, σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Δήμου μας. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό, υπάρχουν πάρα πολλά χωριά και πολύ ωραίες διαδρομές σε αυτόν τον όγκο, τον οποίο για μας το έχουμε καμάρι, που τον έχουμε στο Δήμο, αυτόν τον όγκο του Μενάλου, και τον οποίο έχουμε υποχρέωση να τον υποστηρίξουμε προς πάσα κατεύθυνση. Βέβαια, ο Σύλλογος Ορειβατών είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, την οποία πραγματικά μας δείχνει το δρόμο, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε στο μοναδικό κομμάτι που τουλάχιστον για εμάς προσφέρει όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη αυτής της περιοχής και την οποία έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε. Επειδή δεν κάνει να λέω πολλές κουβέντες, θα είμαι ο πρόεδρος. Εγώ να σας καλωσορίσω και να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουμε να ανοίξουμε, πρόεδρε, όπως μου τα έχετε πει και εσείς οι ίδιοι. Και είναι βέβαια η πρώτη και την οποία θα είναι η επόμενη νομίζω, είναι από το Αρκουδόρεμα Χρυσοβίτση Μαντέικα στη Λίμνα, η μπλε διαδρομή, να την ολοκληρώσουμε, γιατί αξίζει τον κόπο, είναι πιάνει από Τρίπολη και ανεβαίνει προς τον Ορεινό Όγκο. Και νομίζω ότι του χρόνου να έχουμε τη δυνατότητα να γενιάσουμε αυτή τη διαδρομή, πρόεδρε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω στο Δήμο μας, να περάσετε καλά. Εύχομαι, είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Μακάρι ο καιρός να μας βοηθούσε. Χρόνια πολλά σε όλους καταρχάς και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα και σας προσμένουμε και άλλες φορές και θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Να ευχαριστήσουμε το ΣΑΟ για αυτές τις δουλειές που κάνει με τα άνοιγματα των μονοπατιών.
επίσης τους δημάρχους που είναι αρρωγοί και όλους αυτούς όσους βοήθησαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, γιατί αν υπήρχατε εσείς τα μονοπάτια δεν θα υπήρχαν. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου της Πιάνας, να σας καλωσορίσουμε στο όμορφο χωριό μας. Να σας ευχηθούμε καλή πορεία στην καινούργια διαδρομή που εγκαινιάζεται και καλή διασκέδαση, γιατί θεωρούμε ότι είναι και διασκέδαση ταυτόχρονα. Θα σας περιμένουμε και πάλι να δείτε και πιθανόν και με την αντίστροφη πορεία να καταλήξουμε εδώ για να περάσουμε και εδώ ωραία. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο πρόεδρος του ΕΟΣ Τρίπολης που μαζί έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και θα συμμετάσχει και βοηθάει και αυτός στο ζήτημα της Τηλιάνης των Μονοπατιών. Θανάσης Καγκαρίκος. Σας καλωσορίζουμε όλους εδώ στην όμορφη Πιάνα, στην όμορφη Αρκαδία. Πρέπει να συγχαίρουμε τον ΣΑΟ για τη δουλειά που κάνει και εμείς πάντα επικουρικά θα τον βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι ορειβατικοί που είστε εδώ πέρα και όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας από μόνος σαν μονάδα, πιστεύω ότι έχουμε τη δύναμη να φτιάξουμε τα μονοπάτια στις περιοχές μας και πιστεύω ότι δεν είναι τα μονοπάτια, δεν ενώνουν μόνο διαδρομές, ενώνουν ιστορία, ενώνουν πολιτισμούς, ενώνουν αντιλήψεις και ολόκληρη φιλοσοφία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτού του είδους η δραστηριότητα που κάνουμε εθελοντικά, που δεν έχει να κάνει με το ποιος μας πληρώνει για να το κάνουμε, το κάνουμε έτσι επειδή μας αρέσει και το κάνουμε να έρθουν να περπατήσουν χιλιάδες κόσμο και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τα προγράμματα. Εμείς αναχαλών έχουμε έρθει 4 φορές φέτος στην περιοχή εδώ και τα μονοπάτια το ένα είναι καλύτερο από τα άλλα. Εγώ εύχομαι στα παιδιά εδώ να συνεχίσουν με την ίδια διάθεση και κουράγιο και εμείς οι υπόλοιποι θα είμαστε κοντά τους και εγώ από τη μεριά μου δεσμεύομαι αν θέλουν οποιαδήποτε προβολή μέσα από τις κορφές κτλ. Μπορούμε να προβάλλουμε τα μονοπάτια. Καλημερίζω συντροφικά όλα τα παιδιά που γνωριζόμαστε χρόνια τώρα, άλλωστε ο ΣΑΟ είναι διαχρονική αξία. Εύχομαι να προχωράτε σε αυτό το όμορφο έργο και εμείς θα είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Από την Μάγια στον ΣΑΟ και στον ΕΟΣ Τρίπολης για όλα αυτά τα μονοπάτια που έχουν ανοίξει. Κάθε χρόνο εμείς πηγαίνουμε τουλάχιστον σε 2 από τις διαδρομές του Μενάλου. Επειδή ο Άλκης δεν μπορεί να έρθει, ευχαριστούμε και εμείς για το κάλεσμα αυτό που μας απίφθινε η ΤΡΙΠ, ο ΣΑΟΣ, για να έρθουμε εδώ πέρα στην ανάδειξη των μονοπατιών. Είμαστε σε καταβατική στην συνέχιση αυτής της προσπάθειας. Χρωστάμε στο ΣΑΟ και στους Αρκάδες, όπως χρωστάμε και στο Δήμο και στους συμπαραστάτες τους, όπως χρωστάμε στις τοπικές κοινωνίες, ότι εδώ γίνεται πραγματικά η πιο σοβαρή προσπάθεια. Μετράει χρόνια, όχι τα χρόνια των εγγενείων και τα χρόνια της προεργασίας, η πιο σοβαρή και εκτεταμένη προσπάθεια στην Ελλάδα, ώστε ο διάλογος και οι αντιρρήσεις να βγάλουν κάτι καλύτερο. Δεν μιλάμε σε γραφεία, μιλάμε στο πεδίο.